Το παιδάκι του στην τουαλέτα σε κατάσταση σοκ το παιδάκι. Τι ακριβώς έχει γίνει εδώ, σε αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση. Μια απίστευτη περιπέτεια έζησε ένα αγοράκι μόλις 8 ετών. Καθώς όπως φαίνεται, οι γονείς το κλείδωσαν στην τουαλέτα και φύγανε από το σπίτι. Οι γείτονες καταλάβανε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, καθώς άκουγαν επί αρκετή ώρα το σπαραχτικό κλάμα του 8χρονου, το οποίο ξεσήκωσε όλη τη γειτονιά. Ευτυχώς κάποιοι ευαισθητοποιήθηκαν, φώναξαν την αστυνομία, η οποία μπήκε στο σπίτι, έσπασε την πόρτα και βρήκε το παιδάκι σε κατάσταση σοκ να κλαίει και να φωνάζει στην τουαλέτα του σπιτιού. Να πούμε ότι το παιδί είναι καλά στην υγεία του, αλλά αυτή τη στιγμή είναι ακόμα σοκαρισμένο. Αναμένεται να το δει σύντομα και παιδοψυχολόγος σήμερα, αργότερα μέσα στη μέρα. Και να πούμε ότι οι γονείς του αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί, έχουν συλληφθεί και όπως λέει η γειτονιά, ήταν μια οικογένεια η οποία ποτέ δεν είχε δημιουργήσει πρόβλημα στο παρελθόν. Κανείς δεν ξέρει γιατί το έκαναν αυτό, κλείδωσαν το παιδί. Δηλαδή οι γονείς την κοπάλησαν, έφυγαν από το σπίτι, κλείδωσαν το παιδάκι μέσα στην τουαλέτα και σηκώθηκαν και έφυγαν. Γιατί και τη βούλεψή του ολοκληρώνω το κάνανε. Κάπου θέλανε να πάνε. Μάλλον κάτι τέτοιο, ναι. Και το παιδάκι έκλαιγε, φώναζε. Και ευτυχώς ο γείτονας ειδοποίησε την ελληνική αστυνομία. Να πούμε ότι όταν ακούτε κάτι περίεργο στα σπίτια σας, στο γειτονικό σπίτι, είναι καλό να ειδοποιούμε τις αρχές. Γιατί αυτό το παιδάκι δεν ξέρουμε τι μπορούσε να έχει πάθει. Μα και πόσες ώρες ήταν και μόνο το σπίτι, βέβαια. Ή δυστυχώς ακούμε πολλές φορές περιστατικά τα οποία οι γείτονες μπορούν να πάρουν. Να πάρουν ενεργό ρόλο στη διάσωση παιδιών τα οποία κακοποιούνται. Σε γυναίκες που κακοποιημένες, μία καταγγελία, έστω ένα τηλεφώνημα στις αρμόδιες φορείς για να κάνουν τον έλεγχο. Δεν θα βρείτε τον πελά σας. Θα βοηθήσετε μία οικογένεια, θα βοηθήσετε ένα παιδί, μία γυναίκα κακοποιημένη, ένα παιδί κακοποιημένο. Παρακαλούμε, δεν είναι κακό το να ενημερώνουμε τις αρχές αν πέφτει κάτι στην αντίληψή μας. Πάμε τώρα γρήγορα όμως στον Πάνο Τζίφα, γιατί έχουμε.